Και πάλι μίλησα το δικάσιο παρά την θάλασσα και θυμήθηκε προς αυτόν τόπο του πολύ. Ώστε αυτόν ο άνθρωπος το οποίο καθίσασε την θάλασσα και πάρω μαρτυρική Ρουάντα, βρέθηκα και πάλι στην Αφρική για να πω σε αυτά τα παιδιά που είχαν τότε τη γενοκτονία ότι για όλους υπάρχει θέση στον ουρανό. Ήρθα όμως σήμερα στην αγαπημένη μου Κύπρο για να αποχαιρετήσω αλλά να ευχαριστήσω τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο για όσα καλά έκανε για την Εκκλησία μου, για την αγκάλι του, την όμορφη, την μεγάλη, για όλα τα πρεσβυγενή πατριαρχία. Αλλά προσωπικά, τον θυμάμαι από τότε νέο παλικάρι, ακολουθούσα τον Πατριάρχη Παρθένου και τον γνώρισα πριν από 50 χρόνια και πάντα μας συνέδεε μια φιλία όμορφη. Αλλά και ως προκαθήμενος διδάχτηκα πάντα κοντά του την αλήθεια, την ευθύτητα. Ήρθα λοιπόν, μια που δεν θα ζητήσει τίποτα άλλο πια ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος, αλλά να του εκφράσω της δικής μου εκκλησίας, της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, την ευγνωμοσύνη και να του δώσω μια υπόσχεση ότι δεν θα πέσει ποτέ στη λησμονιά της καρδιάς μας, αλλά δίπλα από τον μεγάλο εθνάρχη μακάριον που αποτελεί ευεργέτης του Πατριαρχείου γράφτηκε και το όνομα Χρυσοστόμου του Δευτέρου. Να είναι αιωνία του η μνήμη, ο Θεός να φωτίσει την ιεραρχία της Αποστολικής Εκκλησίας να εκλέξουν ένα αντάξιο Αρχιεπίσκοπο που θα συνεχίσει αυτό το μεγάλο έργο και θα ξέρω ότι το στοργικό του βλέμμα θα αγκαλιάζει πάντα και την Ιεραποστολική Εκκλησία Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, αλλά και στον αγαπημένο μου κυπριακό λαό να έχουν την παραμυθία εξύψους και το μόνο που τους ζητώ να ενθυμούνται τον Αρχιεπίσκοπο και να μακαρίζουν την όμορφη ψυχή του. Ευχαριστούμε πολύ.